8.gr για το τραγούδι και τον πολιτισμό. Ήταν το τραγούδι «Η Μαρκίζα» του Γιάννη Σπανού σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ο Μάνος Ελευθερίου, ένας άνθρωπος που τιμάει με την τέχνη του όσο λίγη την εποχή μας και τον χώρο μας. Όπως λέει σε ένα από τα βιβλία του, παλεύει με τις λέξεις όπως η άρρωστη με τα σεντόνια τους και τις μαζεύει από τους δρόμους από τσίγαρα. Αισθάνθηκα την ανάγκη να καλέσω τον Μάνο να μας μιλήσει, ο Μάνος που μιλάει σπάνια. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αναρωτήθηκε μήπως ζούμε σε άλλη χώρα, πολύ έγκαιρα. Σπάνιος ο λόγος του, σπάνια η ποίησή του. Μάνο, μας ακούς? Ναι, ναι, για χαρά. Γεια σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ιδιαίτερη τιμή να μιλήσεις στην εκπομπή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις πραγματικά ότι ζούμε σε άλλη χώρα? 8.gr για το τραγούδι και τον πολιτισμό. Το θέμα είναι σε ποια χώρα ζούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει στο χάρτη ή δεν υπάρχει? Υποπτεύομαι ότι είναι μια χώρα που οι άλλοι την έχουν διαγράψει από το χάρτη, εντοπίζοντας ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει ένας χώρος που γίνονται ανατινάξεις, τέτοια πράγματα. Και τα καράβια λοιπόν πηγαίνουν γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα πράγματα αυτά, να λέμε. Και τι άλλο θέλεις να μιλήσω, να καλύτερα για το τραγούδι να μιλούσαμε, θα ήταν καλύτερα? Για το τραγούδι μιλάμε ούτως ή άλλως, αλλά το τραγούδι είναι η ίδια μας η ζωή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Μάνος Χατζηδάκης κάπου αλλού αναφέρει ότι και το σύνθημα ας υπάρχει, το χρειαζόμαστε πολλές φορές, αλλά γιατί να το συγχαίουμε με το αίσθημά μας και με το τραγούδι που θα μας εκπροσωπεί? Η δική σου γνώμη ποια είναι? Τι θα μπορούσε να λέει ένα πολιτικό σήμερα τραγούδι, εσύ που είσαι ο άνθρωπος που έχεις εκφραστεί πολιτικά πολλά χρόνια πριν, είσαι ο άνθρωπος που έγραψε τη Θητεία, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της ελληνικής ποίησης που έχει παίξει τόσο σημαντικό ρόλο. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να λέει ένα τραγούδι πολιτικό σήμερα? Κοίταξε, το πολιτικό τραγούδι είναι σαν τον Άγιο Νικόλαο. Οι ναυτικοί τον φωνάζουν μόνο στις φουρτούνες. Ύστερα τον αφήνουν. Αν περνάς από μια εκκλησία, το ανάβεις κεράκι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πολύ γρήγορα, ίσως από τη Δευτέρα το πρωί, θα ξαναρχίσει το πολιτικό τραγούδι. Μόνο που αυτή τη φορά θα το δημιουργήσουν άνθρωποι περισσότερο στέρεοι. Θα το δημιουργήσουν άνθρωποι με μεγαλύτερο ίσως ταλέντο. Πιθανόν να μπουν στο χορό και συνθέτες κλασικής μουσικής, στους οποίους εκδικητικά αγνοούμε, προκειμένου να πούν πέντε πράγματα. Δεν παίρνω να τον προφήτη, αλλά θα το δείτε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι τόσο σκοτεινά όπως κάποτε ήταν ορισμένες δεκαετίες του Βυζαντίου. Επομένως, είναι επόμενο να ανθίσει πάλι το τραγούδι, το πολιτικό. Με διαφορά σας είπα ότι θα είναι σε άλλες βάσεις φτιαγμένο. Δεν θα έχει πια συνθήματα μιας ημέρας. Τα συνθήματα θα έχουν περισσότερη διαχρονική έκταση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εγώ και μερικοί άλλοι που πιστεύουμε σε σένα, ελπίζουμε ότι εσύ θα είσαι ένας από αυτούς που θα εκφραστούν έτσι με τον τρόπο που μας είπες. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο από τα δικά σου τραγούδια, που είναι τόσα πολλά και τόσο δύσκολο να τα ξεχωρίσει κανείς, ποιο τραγούδι θα ήθελες να βάλουμε στη συνέχεια? Για να μην μπερδευτώ με τους συνθέτες, νομίζω θα ήταν η καλύτερη περίπτωση θα ήταν να διάλεγες εσύ ένα από αυτά που έχεις πει. Σκέφτηκα να μην πω τραγούδι που τραγουδάω εγώ, αλλά θα προσπαθήσω να βρω ένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας έκανες. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό. Για χαρά.